Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριος Σαμαράς φρόντισε να επαναλάβει μέρος όλων όσων είχε πει και την προηγούμενη εβδομάδα στην συζήτηση που είχα προκαλέσει προκειμένου να ενημερώσω το Σώμα. Σήμερα όμως, αφού επανέλαβε την ίδια ρητορική ότι για τη χώρα υπάρχουν δύο και μόνο δύο εκδοχές, ή το μνημόνιο ή η καταστροφή, θα θυμάστε ότι σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι βρίσκεστε σε στρατηγική σύγχυση. Μας κατηγορείτε τις μισές μέρες της εβδομάδας ότι πηγαίνουμε τη χώρα στα βράχια, στην καταστροφή, και τις άλλες μισές ότι έχουμε υπογράψει μνημόνιο. Και αυτά δεν μπορεί να συμβαδίζουν. Αφού λοιπόν επαναλάβατε ότι μόνο αυτά τα δύο μπορεί να υπάρχουν ως προοπτική για τη χώρα και το λαό, σήμερα κάνατε μία αποκάλυψη. Μέχρι τα τώρα είχαμε την αίσθηση ότι παραμονεύεται καρτερικά στη γωνία προσμονώντας την αποτυχία της κυβέρνησης και της χώρας. Μήπως και δικαιωθείτε. Σήμερα μας αποκαλύψατε, ξεπερνώντας τον εαυτό σας, ότι όχι μόνο καρτερικά παραμονεύετε την πιθανή αποτυχία, αλλά μας απειλείτε κιόλας εκ των προτέρων ότι αυτή η απειλή, ότι αυτή η αποτυχία θα έρθει και θα φέρει, λέει, και ανακριτική επιτροπή. Σε μια κυβέρνηση που έχει αναλάβει μόλις δύο μήνες. Μόλις δύο μήνες τη διακυβέρνηση του τόπου. Ενός τόπου φορτωμένου. Φορτωμένου όχι με τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά φορτωμένου και με τις δικές σας επιλογές. Τα χρέη και τα άδεια ταμεία. Την κοινωνική διάλυση κατηγορείται εμάς. Που αναλάβαμε μόλις πριν από δύο μήνες ότι έχετε ετοιμάσει τις ανακριτικές επιτροπές και ύστερα μιλάτε για συνένεση. Θέλετε, λέει, να μας βοηθήσετε και όλας να πάρουμε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τα SMP, δηλαδή πια τα κέρδη των άλλων τραπεζών που ανήκουν σε εμάς. Αυτά που ανήκουν στην Ελλάδα. Και μας λέτε ότι αυτά θα μας βοηθήσετε εσείς που παραμονεύετε να μας στήσετε ανακριτικές επιτροπές, όχι εξεταστικές. Αποκαλυφθήκατε, κύριε Σαμαρά. Μόνο που δεν έχετε υπολογίσει σωστά τα πράγματα. Γιατί η χώρα έχει μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται με ειλικρίνεια και με θάρρος, με ψηλά το κεφάλι, περήφανα, και έχει την μεγάλη υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, κύριε Σαμαρά. Που αντί να μειώνεται αυτή η υποστήριξη, όπως δείχνουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης, αυξάνεται παρά το γεγονός ότι περνάνε οι μέρες. Αυτό είναι το μεγάλο σας πρόβλημα. Το μεγάλο σας πρόβλημα είναι ότι έχετε απέναντί σας μια κυβέρνηση που λέει την αλήθεια, που μιλάει καθαρά, που διαπραγματεύεται με θάρρος και που έχει στόχο να βγάλει το ελληνικό λαό και τη χώρα από τη λάσπη. Η Ελλάδα, λοιπόν, κύριε Σαμαρά, δεν είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Η Ελλάδα απόλεσε μεγάλο μέρος της οικονομικής της δύναμης τα τελευταία 4,5-5 χρόνια. Αλλά πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι είναι μια χώρα κυρίαρχη και υπολογίσιμη. Μια χώρα που έχει, παρά τις δυσκολίες που πέρασε την τελευταία πενταετία, μια ισχυρή γεωπολιτική δυναμική. Και είναι μια χώρα κυρίαρχη που δεν μπορεί να παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και οι δανειστές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά από 5 χρόνια κοινοβουλευτικής σιωπής για τα μεγάλα ζητήματα που προκάλεσαν την μνημονιακή καταστροφή, εκκινούμε σήμερα μια διαδικασία με στόχο να απαντηθούν τα ερωτήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Ερωτήματα που σχετίζονται με την περίοδο
κατά την οποία δρομολογήθηκε η υπαγωγή της χώρας μας στο μνημόνιο μετά την υπογραφή της πρώτης δανειακής σύμβασης. Αλλά και ερωτήματα που σχετίζονται με ό,τι ακολούθησε το πρώτο μνημόνιο. Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών είναι φυσικά γνωστά σε όλους μας. Εκτόξευση του δημόσιου χρέους, που υποτίθεται ότι ήταν η αιτία, η βασική αιτία που οδηγηθήκαμε στα μνημόνια, 124 περίπου της 100 όταν μπήκαμε το Μάιο του 10, 175% σήμερα. Εκτόξευση της ανεργίας στο 27 περίπου της 100, στο 60% για τους νέους, δραματική μείωση μισθών και συντάξεων, με αποτέλεσμα τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα να απολέσουν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους, εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εκατοντάδες χιλιάδες νέες και νέοι που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, στερώντας τη χώρα μας και την οικονομία από το πιο σημαντικό επιστημονικό δυναμικό υψηλών προσόντων και υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο τις ίδιες τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας. Και βεβαίως κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Όλα αυτά ήταν συνέπειες μιας συγκεκριμένης πολιτικής, της πολιτικής λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης που επιβλήθηκε από τα μνημόνια με στόχο υποτίθεται την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Μια ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας όμως που δεν ήρθε ποτέ. Ξέρετε, δεν θέλω να μείνω στην κριτική αυτού του προγράμματος. Είναι δεδομένη τόσο η πολιτική όσο και η οικονομική του αποτυχία. Το πρόγραμμα αυτό το έκρινε η ζωή, το έκριναν οι ίδιοι οι πολίτες που στις 25 του Γενάρη αποφάσισαν να δώσουν εντολή για μια ριζική στροφή παρά το κλίμα κινδυνολογίας που και τότε είχατε δημιουργήσει. Από αυτή την έννοια θέλω να παραδεχθώ ενώπιόν σας οι επί της αρχής πολιτικές ευθύνες έχουν ήδη αποδοθεί από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, από την ετιμιγορία του. Η ανάγκη όμως που έρχεται σήμερα να καλύψει η πρόταση για δημιουργία Εξεταστικής Επιτροπής είναι να χυθεί άπλετο φως στις σκοτεινές πτυχές αυτής της πενταετίας. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο ανάγκη που αφορά την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και λαϊκή επιταγή. Και δεν είναι ανακάλυψη αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων που καταθέτουμε σήμερα αυτή την πρόταση. Να σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, που πριν από τις εκλογές του 12 είχε δεσμευθεί για μία και μόνη Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο, γιατί άραγε τότε είχε προχωρήσει σε αυτή τη δέσμευση? Γιατί άραγε όμως την ξέχασε αυτή τη δέσμευση μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία, τη διακυβέρνηση της χώρας? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να είμαι σαφής και συγκεκριμένος, διότι αυτά δεν είναι ζητήματα με τα οποία μπορεί κανείς να παίζει. Εδώ κρίνεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, κρίνεται, αν θέλετε, αυτό που εγώ ονομάζω αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών με τους θεσμούς που έχει διαρριχθεί περαιτέρω τα τελευταία 5 χρόνια. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ξέρετε ποια είναι η ευρύτατα διαδεδομένη αίσθηση των πολιτών για όσα κατά καιρούς διαδραματίζονται σε τούτα εδώ την αίθουσα και έχουν σχέση με την κατά καιρούς διερεύνηση και απόδοση ευθυνών που προκύπτουν για τα πολιτικά πρόσωπα? Αν ρωτήσετε την πρόεδρο της Βουλής, θα σας βρει, θα σας πει ότι βρήκε στο γραφείο της με το που ανέλαβε πάνω από 150 δικογραφίες, φακέλους δικογραφιών, που έρχονται αμελητοί στη Βουλή διότι προσκρούν πάνω σε ευθύνες πολιτικών προσώπων. Η ευρύτατα λοιπόν διαδεδομένη εντύπωση στην ελληνική κοινωνία είναι ότι το πολιτικό σύστημα έχει περιβάλει τον εαυτό του με μανδύα προστασίας και ασυλίας. Γιατί ένας απλός πολίτης
αντιμετωπίζεται με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά από τον νόμο και από τις προβλέψεις του ίδιου του συντάγματος, δυστυχώς, λέω εγώ, και κάποιοι έχουν ευθύνη γι' αυτό και βρίσκονται σήμερα σε αυτά εδώ τα έδρανα. Με άλλα μέτρα, λοιπόν, και άλλα σταθμά ο Υπουργός από ότι ο πολίτης. Και ακόμα χειρότερα, η ευρύτατα διαδεδομένη αίσθηση είναι ότι και ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις υπάρχει συμπαιγνία, ώστε πολλές φορές η μία ανακαλύπτει την άλλη, ώστε να εξυπηρετούνται ειδικά συμφέροντα μιας κάστας πολιτικών και επιχειρηματιών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Θέλω να είμαι καθαρός, δεν ισχυρίζομαι ότι αυτή η αίσθηση είναι κατά ανάγκη ορθή και αληθής, τουλάχιστον σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλουμε ωστόσο να τη λάβουμε υπόψη μας. Και είναι ακριβώς αυτό το γενικευμένο κλίμα καχυποψίας που το πολιτικό σύστημα, το κοινοβούλιο, η ίδια δημοκρατία οφείλει να αντιστρέψει. Και για να αντιστραφεί αυτό το κλίμα, για να ανακτήσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στη δημοκρατία, οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις. Απλές, σαφείς, καθαρές. Πέρα από συνωμοσιολογίες και χωρίς πρόθεση ποινικοποίησης πολιτικών θέσεων και πολιτικών αποφάσεων. Εσείς, κύριοι βουλευτές, είναι δεδομένο ότι πολιτικά και ιδεολογικά η σημερινή κυβέρνηση βρίσκεται στον αντίποδα των μνημονιακών επιλογών, των μνημονιακών κυβερνήσεων. Βρίσκεται, αν θέλετε, απέναντι σε νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες που έφερε μαζί του το μνημόνιο, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα θα ανακτούσε τάχα την ανταγωνιστικότητά της αν προχωρούσε σε αυτή τη διάλυση, την πρωτοφανή της αγοράς εργασίας. Στον αντίποδα της άποψης ότι θα αντιμετωπίζαμε την μεγέθυνση του δημόσιου χρέους ξεπουλώντας τη δημόσια περιουσία ή ότι θα κάναμε την οικονομία μας να ξανακινήσει αν μειώναμε περαιτέρω το κόστος εργασίας, αν το κοινωνικό κράτος το αφήσουμε να καταρρεύσει κι άλλο επειδή δήθεν αποτελεί αντικίνητρο αυτό για την ανάπτυξη. Το κοινωνικό κράτος, δηλαδή, αποτελεί αντικίνητρο δήθεν για την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτός είναι ο πυρήνας, ο ιδεολογικός, που κρυβόταν μέσα στο μνημόνιο. Υπήρχε και πριν το μνημόνιο, σε απόψεις. Διαφωνούμε, είναι σεβαστές όμως οι απόψεις. Θέλω, δηλαδή, με δύο λόγια να σας διαβεβαιώσω. Εδώ δεν ζητάμε μία εξεταστική επιτροπή προκειμένου να ποινικοποιήσουμε αυτές τις αντιλήψεις, αυτές τις απόψεις τις οποίες τις αντιπαλεύουμε χρόνια. Δεν συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να κριθούν πολιτικές επιλογές ή αντιλήψεις με τις οποίες διαφωνούμε. Θέλω να σας επαναλάβω ότι οι πολιτικές αντιλήψεις κρίνονται στην πολιτική αρένα, στις ιδεολογικές και κοινωνικές συγκρούσεις και τελικός κριτής δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος από τον ίδιο τον λαό. Η Εξεταστική Επιτροπή, ωστόσο, οφείλει να συγκροτηθεί για να διερευνήσει αν πέρα από την υλοποίηση μιας κακής, αιμονικής ή και ιδεολειπτικής επιλογής, τελέστηκαν εν τέλει πράξεις που είχαν άλλα, μη πολιτικά κίνητρα. Αυτό οφείλουμε να διερευνήσουμε. Και ξέρετε, αυτό σε τελική ανάλυση ζητά να μάθει ο λαός μας, που συνεχίζει την ώρα που μιλάμε να έχει τεράστια ερωτηματικά για την πενταετία που πέρασε. Και σε αυτό πρέπει να δώσουμε σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις. Όχι σε εμάς εδώ, στον ελληνικό λαό. Και όχι με στόχο να επιδείξουμε μια διάθεση ρεβασισμού. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτό είναι το ξεκάθαρο λαϊκό αίτημα και αυτό είναι και το χρέος μας απέναντι σε ένα λαό που υπέφερε τα τελευταία 5 χρόνια, υπέφερε θυσίες, έκανε θυσίες τρομακτικές. Και βεβαίως την ίδια στιγμή που έκανε θυσίες, έβλεπε άλλους πολλούς να μένουν έξω από αυτές τις θυσίες. Διαλύθηκε η μεσαία τάξη στη χώρα μας, καταρακώθηκαν τα χαμηλά εισοδήματα, κάποιοι άλλοι όμως πρόλαβαν και έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Αυτό είναι το αίσθημα αδικίας που αισθάνεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι πολλά τα σημεία, ξέρετε, που πρέπει να διευκρινιστούν.
Είναι πολλές οι πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν. Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες και χωρίς να θέλω επουδενή να προκαταλάβω τα πορίσματα της Επιτροπής, νομίζω ότι είναι ανάγκη να θυμίσω κάποιες από αυτές. Κάποια από αυτά τα ερωτηματικά, κάποιες από αυτές τις λεπτομέρειες. Πρώτον, πρέπει να εξεταστεί σε βάθος και με λεπτομέρειες η διαδικασία αναθεώρησης του ελλείμματος του έτους 2009, που έλαβε χώρα το χειμώνα του 10 από τη νέα τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο προχώρησε η κυβέρνηση αυτή την αναθεώρηση? Ποια μεθοδολογία μέτρησης ακολούθησε? Ποιος και γιατί πήρε αυτή την απόφαση που εν τέλει αποδείχτηκε καταστροφική για τη συνέχεια? Τα ίδια ζητάγατε και εσείς τότε, κύριε Σαμαρά, τα ξεχάσατε μετά. Επίσης, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις, όχι μόνο τα ξεχάσατε, αλλά τώρα μας είπατε και την άλλη θεωρία, ότι δεν έφερε το μνημόνιο την κρίση, η κρίση έφερε το μνημόνιο. Δηλαδή τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καραμαλή, αυτό θέλετε να πείτε. Αυτά τα πεπραγμένα έφεραν το μνημόνιο. Πείτε το καθαρά, κύριε Σαμαρά, γιατί δεν το λέτε? Επίσης, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας να προχωρήσει λίγες μέρες πριν μπει η χώρα στο μνημόνιο στην αύξηση του χρόνου για τον διακανονισμό των ελληνικών ομολόγων από τις 3 στις 10 ημέρες. Θυμάμαι, εγώ καθόμουν σε εκείνα εκεί τα έδρανα ψηλά. Ήμουνα αρχηγός κόμματος με μικρό ποσοστό στη Βουλή. Και εσείς, καλά, το ποιος θα πάει πιο χαμηλά φαίνεται. Δείτε τις μετρήσεις, δείτε τις δημοσκοπήσεις. Βγείτε και περπατήστε στα καφενεία, στις πλατείες, στην αγορά. Θα δείτε ποιος θα έχει την τύχη που είχαν κάποιοι άλλοι που καθόντουσαν μπροστά και πήγαν πίσω. Αλλά ακούστε με λίγο προσοχή, σας παρακαλώ. Ακούστε με λίγο προσοχή και με διακόπτετε. Θυμάμαι λοιπόν τότε, είχατε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, κύριε Σαμαρά. Και δεν πήρατε επαρκείς απαντήσεις τότε από τον Πρωθυπουργό. Να άλλη μια απόφαση που γεννά εύλογα ερωτηματικά και για την οποία δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις. Ούτε καν στην κυρία Βάσο Παπανδρέου, βουλευτής τότε της Συμπολίτευσης, που έθεσε το θέμα με ερώτησή της στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα εγώ, κύριε Σαμαρά, δεν μιλάω γενικόλογα. Δεν πρέπει να απαντηθούν, να διερευνηθούν. Πρέπει να απαντηθούν ή όχι τα ερωτήματα που σχετίζονται με την αλλαγή μνημονιακής φρουράς. Τον Νοέμβριο του 2011, τον φοβερό εκείνο Νοέμβριο του 2011. Να μάθουμε επιτέλους τι ακριβώς διεμήφθη στις Κάνες, στις οποίες ο κύριος Σαμαράς ταξίδεψε αντιμνημονιακός και από τις οποίες γύρισε ένθερμος υποστηρικτής του μνημονίου. Και ο κύριος Βενιζέλος ταξίδεψε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου και επέστρεψε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά. Όχι, μάλλον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπαδήμου, αλλά αντιπρόεδρος πάντοτε. Σχήμα λόγου είναι, κύριε Σαμαρά. Σχήμα λόγου είναι, κύριε Σαμαρά. Το ξέρω ότι δεν έχετε πάει στις Κάνες. Το ξέρετε. Το ξέρω. Το ξέρω ότι δεν έχετε πάει στις Κάνες. Ξέρω όμως ταυτόχρονα ότι ήσασταν από τους πρωταγωνιστές εκείνου του παρασκηνίου, σε εκείνη την φοβερή συνάντηση. Ναι, διότι εσείς μετά, μόλις επέστρεψε τότε πρωθυπουργός, εσείς ήσασταν από τους πρωταγωνιστές του παρασκηνίου που οδήγησε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Δηλαδή τι? Σε μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε πάρει λαϊκή εντολή να σχηματιστεί. Και προσέξτε, ανεξαρτήτως των διαφωνιών μας με την κυβέρνηση Παπανδρέου τότε, πρέπει να μάθουμε, ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει, πώς και μέσα από ποιες διαδικασίες ανατράπηκε Έλληνας Πρωθυπουργός για πρώτη φορά μετά από 37 χρόνια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μέσα από παρασκηνιακές διαδικασίες. Τα λέω αυτά, μην εξάπτεστε και μην ανησυχείτε. Τα λέω αυτά. Κυρία Πρόεδρε, την προστασία σας, διότι έχουν ανάψει τα αίματα. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μη φωνασκούν. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι δεν είναι μόνο μάθημα, δεν αποτελούν μόνο μάθημα ή θέμα περιέργειας για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Τα λέω αυτά γιατί βλέπω και σήμερα, τον κύριο Σαμαρά, που μάλλον κάτι θα ξέρει που εμείς δεν γνωρίζουμε, να μας το πει όμως δημόσια, το μάθουμε, ότι κάτι ανάλογο ονειρεύεται και τώρα. Και χωρίς καν να προκληθεί, σπέβδει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης να δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να μπει σε οικουμενική κυβέρνηση. Πότε? 2 μήνες μετά τις εκλογές, 2 μήνες μετά τη λαϊκή ετιμιγορία που έδωσε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα και μια καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σας ζήτησε ποτέ κανείς να μπείτε σε οικουμενική κυβέρνηση, κύριε Σαμαρά, αυτές τις μέρες και δεν το ήξερα? Σας το ζήτησε κανείς? Ή μήπως νοσταλγήσατε την περίοδο των κανών? Εάν νοσταλγήσατε την περίοδο των κανών, καθίστε εκεί στην αντιπολίτευση, συνηθίστε το, γιατί θα μείνετε για πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα τα πραξικοπήματα τελείωσαν μαζί με το παλάτι. Τελεία και παύλα. Μην περιμένετε άδικα. Αλλά η λίστα των ερωτημάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τελειώνει εκεί. Η Ελληνική Βουλή πρέπει αμερόληπτα και αντικειμενικά να εξετάσει τι ακριβώς έγινε και με αυτό το περίφημο PSI. Το κούρεμα δηλαδή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που δημιούργησε μια ανεπίστρεπτη ζημία στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Τι πέτυχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το PSI, αλήθεια? Να ξελαφρώσει, θέλετε την άποψή μου ή θα έχετε τη δυνατότητα να πείτε τη δική σας, αλλά σας βλέπω πολύ ανήσυχους και δεν καταλαβαίνω γιατί. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα πείτε την άποψή σας. Τι πέτυχε λοιπόν το PSI, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Αυτό που πέτυχε το PSI, πέρα από να φορτώσει, να καταστρέψει τα ασφαλιστικά ταμεία, ήταν να ξελαφρώσει τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα και να τα φορτώσει στις πλάτες των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Να μην τα ερευνήσουμε αυτά? Γιατί? Ποιες ήταν οι προτεραιότητες εκείνη την εποχή? Με ποια δικαιολογία, ποιο πολιτικό στόχο? Εκτός κι αν δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε αυτά. Μήπως δεν χρειάζεται να συζητήσουμε επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τα ερωτήματα που προκύπτουν, για τις επόμενες περιόδους? Το θέμα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που έγινε ακολούθως την επόμενη περίοδο δεν έχει αναπάντητα ερωτήματα και ερωτηματικά? Ποια ήταν, αλήθεια, τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκαν οι σημερινές συστημικές τράπεζες επιλέξιμες για ανακεφαλαιοποίηση, ενώ παραδείγματος χάρη μια δημόσια τράπεζα, η Αγροτική, κρίθηκε ανεπίδεκτη σωτηρίας? Μήπως ήταν χειρότερα τα μεγέθη της και οι ισολογισμοί της Αγροτικής Τράπεζας από τις υπόλοιπες σημερινές συστημικές τράπεζες? Καθ' άλλο. Για ποιο λόγο τότε διαχωρίστηκε η Αγροτική σε καλή και κακή και οδηγήθηκε σε συγχώνευση η πρώτη και σε εκαθάριση η δεύτερη, και μια τράπεζα που ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης έγινε η κυρίαρχη και η Αγροτική είναι σήμερα, για να την θυμόμαστε, μια υπόθεση από το μακρινό παρελθόν και διηγώντας τα ανακλές? Γιατί? Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Τις περιμένει ο ελληνικός λαός αυτές τις απαντήσεις. Και ξέρετε, χωρίς διάθεση ρεβασισμού, αλλά εμείς έχουμε πάρει αυτή τη λαϊκή εντολή να διερευνήσουμε αυτές τις απαντήσεις.
ή αργότερα η δεύτερη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Έχει και αυτή αναπάντητα ερωτήματα και ερωτηματικά σε σχέση με τις επιλογές που έγιναν. Να θυμίσω ότι η προϋπόθεση για την ανάληψη του κόστου ανακεφαλοποίησης από το ελληνικό δημόσιο ήταν οι μετοχές που αποκτήθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ότι δεν θα μπορούσαν να απολυθούν παρά μόνο σε τιμή, τουλάχιστον ίση με την τιμή κτήσης τους, ώστε να υπάρξει και αντίστοιχη ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση αυτή και μάλιστα χρειάστηκε και νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να μην τηρηθεί η προϋπόθεση αυτή. Το αποτέλεσμα ήταν οι τραπεζικές μετοχές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να απολυθούν έναντι πινακίου φακής με άμεση ζημία του ελληνικού δημοσίου και ταυτόχρονη επιβάρυνση του δημόσιου χρέους. Και μάλιστα, εξαιτίας αυτής της πρακτικής, το ελληνικό δημόσιο έχασε τεράστια ποσοστά από τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, με ελάχιστο κόστος για τους ιδιώτες επενδυτές, αλλά με πολύ μεγάλη ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, τα θυμόμαστε. Φως θέλουμε να ρίξουμε σε όλα αυτά. Αυτή η πρακτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε, στη διεθνή χρηματοοικονομική έχει όνομα. Ονομάζεται dilution. Και η νομιμότητά της είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολη στην περίπτωση αυτή. Να μην ζητήσουμε έστω και εκ των υστέρων απαντήσεις σε όλα αυτά, αυτό μας ζητάτε. Να μην ζητήσουμε απαντήσεις, μας ζητάτε. Να μην διερευνήσουμε. Ω, γέγονε, γέγονε. Επειδή αποδόθηκαν οι πολιτικές ευθύνες 25 Γενάρη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, γελάτε. Γελάτε. Γελάει καλύτερα ποιος γελάει τελευταίος όμως. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Υπάρχει και μια νομοθετημένη. Αλήθεια, τόσο πολύ σας πείραξε αυτή η Επιτροπή. Η Επιτροπή για την έρευνα του χρέους σας πείραξε τόσο πολύ που μάλιστα μαθαίνω ότι κάποιοι κατέθεσαν και επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας διότι λέει ξεγελάστηκε. Αν είναι δυνατόν. Τέτοια ανίκια συμπεριφορά στον ανώτατο πολιτικό άρχοντα ο οποίος συμμετείχε δίνοντας με το κύρος του κύρος και έμφαση σε μια διαδικασία. Βλέπω ότι σήμερα δεν έχετε διάθεση να ακούσετε, να ακούσετε τους συνομιλητές σας. Και ξέρετε, δημοκρατία σημαίνει διάλογος και αντίλογος. Θα έχετε την ευκαιρία να ομιλήσετε και με επίοικια στον χρόνο. Και κανείς εκ των παρισταμένων βουλευτών της πλειοψηφίας δεν θα σας απευθύνει το λόγο και δεν θα σας διακόψει. Βλέπω ότι έχετε μία ανησυχία. Όμως η ανησυχία μάλλον δεν είναι καλός ιονός. Προδίδει πανικό. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια του μνημονίου, σε αυτήν τη χώρα έγιναν πολιτικές επιλογές. Κανείς δεν τις κρίνει αυτές τις πολιτικές επιλογές, δεν θέλει να τις ποινικοποιήσει. Όλοι τις κρίνουν, κανείς δεν θέλει να τις ποινικοποιήσει. Πέραν όμως των πολιτικών επιλογών, υπήρξαν συγκεκριμένες επιλογές με αποτέλεσμα την ζημίωση του ελληνικού δημοσίου. Δεν θέλετε να τα ψάξουμε όλα αυτά. Και βεβαίως, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και η νομοθετημένη ομολογία. Η νομοθετημένη ομολογία ενοχής προηγούμενων κυβερνήσεων για τα περισσότερα από τα παραπάνω. Τι ακριβώς. Μα για τις διατάξεις που πέρναγαν σε αυτή εδώ τη Βουλή, πολλές φορές με οριακή πλειοψηφία, διατάξεις που σε ανύποπτο χρόνο είχαν στόχο να μοιράζουν δεξιά και αριστερά ασυλίες. Ασυλίες και εξαίρεση από τις ποινικές και αστικές ευθύνες όσων είχαν την ευθύνη να υλοποιήσουν αυτές τις δύσκολες επιλογές. Και αυτό κατά την άποψή μας ήταν η σημαντικότερη ομολογία ενοχής. Μιλώ για την ασυλία που νομοθετήθηκε στη Βουλή, για τα διοικητικά συμβούλια μνημονιακών οργανισμών, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Συμπεριλαμβανομένου, του ΤΑΙΠΕΔ, για τις ασυλίες στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας και σε άλλους. Και ρωτώ
καλοπροαίρετα. Γιατί αλήθεια χρειάζονταν αυτές οι διατάξεις, αν δεν υπήρχε κανένα θέμα και ήταν όλα ζήτημα πολιτικών επιλογών, τις οποίες δεν τις κρίνουμε, δεν τις κατακρίνουμε και δεν τις ποινικοποιούμε φυσικά. Γιατί να περάσουν αυτές οι διατάξεις ασυλίας, αν όλα γινόντουσαν σύμφωνα με τον νόμο? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτά και άλλα πολλά, κατά την άποψή μας, πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε ο ελληνικός λαός να πάρει τις απαντήσεις που το οφείλουμε, ώστε να διερευνηθεί αν εδώ πρόκειται απλώς για ζητήματα πολιτικών αποφάσεων ή αν πίσω από τις πολιτικές αποφάσεις κρύβονται και άλλα συμφέροντα, κρύβονται και άλλα κίνητρα. Και επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να σχολιάσω εδώ την πρόταση που κατέθεσε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που μάλλον προσπαθεί να θολώσει τα νερά παρά να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία. Μια πρόταση που κατατέθηκε δύο μόλις ώρες πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία. Και βεβαίως το εύλογο ερώτημα σε κάθε Έλληνα πολίτη, αφού θέλατε τόσο πολύ να διερευνηθεί το γιατί φτάσαμε ως εδώ και να συμπεριληφθεί στη διερεύνηση όλη η περίοδος, από το 1981 μέχρι και σήμερα. 2,5 χρόνια ήταν κυβέρνηση. Είχατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γιατί δεν φέρνατε αυτή την πρόταση εδώ να ψηφιστεί, να υπερψηφιστεί και να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης μέσα σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή? Διότι όλες σας οι κινήσεις είναι υποκριτικές. Ο λόγος που φέρατε σήμερα αυτή την πρόταση εδώ είναι για να θολώσετε τα νερά. Διότι όπως φάνηκε από την αγόρευσή σας, κύριε Σαμαρά, ουδόλως θέλετε, ουδόλως επιθυμείτε ούτε ένα χαρτάκι να σηκώσουμε, ούτε μια πέτρα να δούμε τι βρίσκεται από κάτω. Ω, γέγονε, γέγονε. Αυτή είναι η αντίληψή σας. Και βεβαίως το θέμα δεν είναι να ξεχυλώσουμε χρονικά το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής για να εντάξουμε τη μνημονιακή πενταετία σε ένα αδιατάρακτο πολιτικό συνεχές που εκκινεί από το 1981. Δεν μπορεί κανείς να αναρωτηθεί για ποιο λόγο από το 1981 και όχι από το 1974, όχι από το 1952 ή αποκτήσεως ελληνικού κράτους. Σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια τέτοια προοπτική, χάνεται αυτό που οι νομικοί, οι ποινικολόγοι ονομάζουν αιτιώδη συνάφεια μεταξύ πράξης και αποτελέσματος. Και θα μπορούσαμε έτσι να αναχθούμε ακόμα και στο ζεύγος των πρωτοπλάστων για να πάρουμε απαντήσεις. Απαντήσεις όμως δεν είναι πρόκειτο να πάρουμε. Αλλά ο ελληνικός λαός ζητά απαντήσεις. Η πρότασή μας κατετέθηκε να διερευνηθούν απαντήσεις καθαρές, ξάστρες, όσο και αν κάποιος αυτό ενοχλεί. Και ο ελληνικός λαός θα λάβει απαντήσεις από αυτή την κυβέρνηση, από αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ.